μουσικά με τη χορηγία της Rolex. Τρομακτικό, θεραπευτικό, σοβαρό και μερικές φορές ενοχλητικό. Η παγκόσμια πρεμιέρα μιας σκηνοθετημένης σκηνικής εκδοχής του Requiem του Mozart πραγματοποιήθηκε στο φετινό Φεστιβάλ Λυρικής Τέχνης στην Aix-en-Provence της Γαλλίας. Ο σκηνοθέτης Ρωμαίο Καστελούτσι και ο μαέστρος Ραφαέλ Πισόν άλλαξαν εντελώς την εικόνα που έχουμε για την περίφημη νεκρός με κουλουθία που συνέθεσε ο Mozart στο τέλος της ζωής του. Το Requiem είναι ένα έργο που ερμηνεύεται αναρρύθμιτες φορές καθημερινά σε όλο τον κόσμο. Είναι μια ακολουθία, μια τελετουργία που γίνεται για τους ζώντες, για όσους μένουν στη ζωή και όχι για τους τεθνεώτες. Ο Ρωμαίο είδε το έργο ως μια γιορτή της ζωής παρά ως μια γιορτή των νεκρών. Δούλεψαμε αντίστροφα στην πορεία της ζωής. Ξεκινάμε βλέποντας μια γυναίκα στο τέλος της ζωής της. Και μετά πηγαίνουμε προς τα πίσω, όταν ήταν 20 ετών. Μετά 9 ετών κοριτσάκι και στο τέλος τη βλέπουμε μωρό. Σκεφτόμαστε το θάνατο αντίστροφα λοιπόν. Μας απασχολεί ο κύκλος της ζωής. Αυτή η παραγωγή απαιτεί από τους ερμηνευτές που είναι επί σκηνής να δώσουν όλη τους την ψυχή, την ύπαρξή τους. Αυτή είναι η ειρωνία που λατρεύει ο Ρωμαίο. Ότι χορεύουν, τρέχουν, λαχανιάζουν και είναι εξαντλημένοι στο τέλος. Η ιστορία που κρύβεται πίσω από το Requiem είναι γεμάτη μυστήριο. Το έργο ήταν ανάθεση στο Mozart από έναν κόμι στη μνήμη της νεαρής γυναίκας του που έφυγε νωρίς από τη ζωή. Ο συνθέτης όμως πέθανε πριν ολοκληρώσει ούτε το ίμιση της νεκρόσιμης λειτουργίας. Πρόλαβε να ασχοληθεί λιγότερο από 2 μήνες με το έργο. Η Κωνστάντσε, η χείρα του Mozart, ανέθεσε την ολοκλήρωσή του στον πεπειραμένο μαθητή του, Ζίσμαϊλ. Ο Μότσαρτ μιλούσε για το θάνατο σαν να ήταν ένας από τους καλύτερους φίλους του. Μπορούμε να αισθανθούμε στα τελευταία του γράμματα ότι είχε ένα είδος προαίσθησης, ότι αυτή η νεκρόσιμη λειτουργία θα γινόταν η δική του. Το Lacrimosa είναι ένα κομμάτι εντελώς γυμνό, πολύ εύθραυστο. Αυτό που είναι όμορφο πρέπει να είναι λεπτεπίλετο, να έχει την αίσθηση της ματαιότητας, να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται. Και είναι αυτή η εξαφάνιση της ομορφιάς που την κάνει όμορφη. Ο Μότσαρτ ξεκινά και ολοκληρώνει το έργο με τα σόλι 2 σοπράνο. Σκεφτείτε ότι η φωνή της σοπράνο είναι η πιο ελαφριά και πιθανώς ο πιο αθώος ήχος, υπό μία έννοια. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όταν γεννιόμαστε και όταν τελικά πεθαίνουμε, εάν είμαστε θρήσκοι, ότι είμαστε αθώοι και καθαροί από όσα κακά κάναμε και οδεύουμε σε ένα καλύτερο μέρος, ειρηνικά και γαλήνια. Υποθέτω ότι γι' αυτό διάλεξε αυτή τη φωνητική απόχρωση. Ο χορηγός της εκπομπής Μουσικά είναι η Rolex.